Βάλε μια τσιγκουδιά και γιούμε. Όσο τη λέμε ακόμη τσιγκουδιά. Παραδοσιακό απόσταγμα και όχι τσικουδιά, η νέα ονομασία του παραδοσιακού προϊόντος, σύμφωνα με νομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών, εξέλιξη η οποία προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στο νησί μας. Δεν δεχόμαστε τέτοιο πράγμα. Είναι παράδοση τσικουδιά και ρακί. Πάμε τώρα να τα πετάξουμε όλα αυτά. Άμα θέλω να μπω στο καφενείο, τι θα πω. Βάλε μας... Ένα παραδοσιακό απόσταγμα. Άμα, αυτό είναι αλαμπουρνέικη γλώσσα. Τελείως είναι. Τρελή είναι. Δεν μπορούν κάποιοι να ξεπουλήσουν τα ιερά και τα όσια της Κρήτης. Η τσικουδιά, το όνομα τσικουδιά ρακή, έχει μια ζωή τουλάχιστον επίσημα 120 χρόνια. Καζάνι έτοιμο να εκραγεί, θυμίζει ο κλάδος των Καζανάριδων, οι οποίοι είναι πυρκεμανία με την οποιαδήποτε αλλαγή της ορολογίας στη τσικουδιά. Πρόταση έγινε από τους ποτοποιούς, τους επίσημους, τους βιομήχανους, οι οποίοι επικαλούνται μόνο αυτοί που να διαφυλάξουν την ποιότητα, να το κρατήσουν μόνο οι βιομήχανοι και να το παρουσιάζουν το τσίπουρο αυτή και την τσικουδιά αυτή και εμείς να μείνουμε το παραδοσιακό σε όλη την Ελλάδα παραδοσιακό απόσταγμα διήμερων. Αυτό δεν το δεχόμαστε. Στην Κρήτη είναι ξεσηκωμένος ο κόσμος. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, Λάρισα, Λαμία... Όχι. Εμείς δεν το δεχόμαστε τον το πράγμα. Όχι. Να είναι παραμείνει τσικουδιά. Να μην αλλάξει η ονομασία της, να παραμείνει σταθερή όπως ήταν. Έχω 20 χρόνια στην Κρήτη, τσιπουδιά την ξέρω και τσιπουδιά πρέπει να μείνει. Ναι, όπως έλεγε παλιότερα ο Χαρικλίν διάφορα όταν πήγαμε από την Καθαρέβουσα στη Δημοτική. Γελία είναι, γελία, δεν το καταλαβαίνω. Γεια! Είναι κομμάτι της ταυτότητας του νησιού μας, τονίζουν, κάνοντας λόγο για ξεπούλημα του ονόματος της τσικουδιάς στο βωμό του κέρδους. Αυτό που κάναμε εμείς με κόπο 100 ετών, να το διαφημίσουμε, να το καθιερώσουμε, να είναι το νούμερο ένα φιλοξενία στην Κρήτη και ταυτότητα, κομμάτι ταυτότητας της Κρήτης, να το πάρουν και πάνω σε αυτή την πλατφόρμα να πουλήσουν το brand name που λέγεται τσικουδιά ή τσίπουρο, να πουλάνε αυτοί και εμείς σιγά σιγά να σταματήσουμε να μην ξέρει κανείς το παραδοσιακό απόσταγμα των διήμερων. Να μην αλλάξει το όνομά του όμως. Εγκληματούν σε βάρος της παράδοσης, δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Καζανάριδων Λασιθίου, Γιάννης Καναβάκης. Και έρχονται τώρα κάποιοι αφελείς, κάποιοι δεν μπορώ πώς να τους χαρακτηρίσω, μπροστά στο προσωπικό τους όφελος, να ξεπουλήσουν και αυτή την κουβέντα, και αυτή τη λέξη. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το φτάσουμε μέχρι τα άρκα. Δεν αποποιούμαστε το όνομα. Το όνομα το θέλουμε και είναι μέσα στην παράδοσή μας. Αυτή τη στιγμή όμως δεν το έχουμε για να το δώσουμε. Το όνομα χάθηκε το 17. Στην συμφωνία που έγινε τώρα με τον κύριο Βεζιρόπουλο, συμφώνησαν όλοι οι προέδροι της Ελλάδος, που κανείς από αυτούς δεν επιθυμούσε να χάσει ούτε το τσίπουρο τη σικουδιά, να μπούμε σε ένα πιο παραδοσιακό όνομα που είναι κοντά στον κλάδο. Με μεγάλο αγώνα το πετύχαμε το παραδοσιακό απόσταγμα. Παραδοσιακό απόσταγμα είναι θεωρείται μια κολλή. Η παράδοσή μας, εκπροσωπεί την παράδοσή μας. Και αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν το έχουν καταλάβει, τουλάχιστον είναι ανιστόρητοι, για να μην πω άλλη έκφραση, και θα τους γράψει ιστορία στον κόσμο ότι παζαριάσανε το όνομα που είναι ένα κομμάτι της ταυτότητας Κρήτης. Αντιπαραθέσεις καταγράφονται και σε πολιτικό επίπεδο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί μια λαθροχειρία επάνω στην ονομασία του παραγόμενου παραδοσιακού τσίπουρου και τσικουδιάς. Τα παραδοσιακά εθνικά μας προϊόντα που για δεκαετίες στήριξαν τους μικρούς αμπελοκαλλιεργητές, την περιφερειακή οικονομία και παράδοση του τόπου μας, τα οποία παράγονται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς, ονομάζονται αυθαίρετα ως παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων. Χαρακτηρίζουμε ως αυθαίρετη και επικίνδυνη τη χρήση της ορολογίας. Ζητά και τα ρέαστα ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να απολογείται για το τσίπουρο και την τσικουδιά, τονίζει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος επικαλείται και σχετική απάντηση του τότε Επιτρόπου Γεωργίας, κ. Χόγκαν. Η λαθροχειρία αφορά την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μόνο. Και αυτό γιατί ο τεχνικός φάκελος των αποσταγμάτων με γεωγραφική ένδειξη τσίπουρο τσικουδιά που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίστηκε το 2016 με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και προβλέπει ότι συγκεκριμένες γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα εμφιαλωμένα προϊόντα, αποκλείοντας το χήμα τσίπουρο τσικουδιά των μικρών αμβικούχων και αμπελουργών. Μαζεύουμε υπογραφές. Σήμερα που μιλάμε, μπορεί να έχουμε πιάσει και 2.000 υπογραφές στο νομό Ηρακλείου.